Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι συγκλονιστικές, αφού θα δούμε «Η Ελπίδα πεθαίνει», τελευταία για τις αδελφές Πολύζου. Ανατρεπτικό αναμένεται το φινάλε της καθηλωτικής σειράς του Αντένα Ψυχοκόρες. Ποιο θα είναι το τέλος της Φρόσος, της Μαρίκας, της Δεσποινιός και της Βασιλικής? Οι ζωές τους άλλαξαν και η μοίρα της χώρισε. Η καθεμία έζησε τα δικά της βάσανα και τους εφιάλτες. Λίγο πριν το οριστικό τέλος θα συναντηθούν όλες μαζί ξανά οι αδερφές Πολύζου. Το τέλος της Φρόσος συγκλώνησε το κοινό. Η Μαρίκα θα αφήσει πίσω της την οικογένεια Κοτρότσι και, έχοντας χωρίσει από τον Σότο, ετοιμάζεται να παντρευτεί ένα διπλωμάτη και να φύγει μαζί του στην Αμερική. Η Μαργαρίτα την ενημερώνει όμως πως η Δεσποινιό έχει επιστρέψει στο σπίτι που δούλευαν μαζί ως ψυχοκόρες και την ψάχνει. Χωρίς να το σκεφτεί λεπτό, τρέχει να τη συναντήσει και η ένωση των δύο κοριτσιών φέρνει σε όλους μεγάλη χαρά και κυρίως το Σότο, που βλέπει τη Μαρίκα μετά από καιρό. Ο διπλωμάτης, ως μεγαλύτερός της σε ηλικία, θα της ανακοινώνει πως δεν θέλει να της καταστρέψει τη ζωή και την αφήνει ελεύθερη, βάζοντας της ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στην τράπεζα. Η Μαρίκα πηγαίνει στο γραφείο του Σότου και φιλιούνται. Στη συνέχεια, το ζευγάρι παντρεύεται και μετακομίζει στο χωριό της Μαρίκας, εκεί που όπου ξεκίνησαν όλα και φτιάχνουν μαζί μια υπέροχη ζωή. Η Δεσποινιό, την ώρα που βρίσκεται στην Τρούμπα, έρχεται ένας νέος φαντάρος και αμέσως νιώθουν μεγάλη οικειότητα. Όχι όμως ερωτική. Η Δεσποινιό του μιλάει για το δικό της αδερφό που επίσης είναι φαντάρος και το ψάχνει. Ο Σότος την πηγαίνει στο σπίτι του, όπου βλέπει και αγκαλιάζει ξανά τη Μαρίκα. Η κοπέλα θα μείνει στο σπίτι της οικογένειας Κοτρότσι μαζί με την Αρχοντούλα και οι δύο τους θα φτιάξουν σχολή εκπαίδευσης κοριτσιών. Η Βασιλική, επιστρέφοντας στην Αθήνα, πηγαίνει στο σπίτι του Βαγγέλη Αρδίτη και ο Παύλος της ανοίγει την πόρτα. Ο άνδρας κλονίζεται που τη βλέπει μπροστά του, καθώς λίγες ημέρες πριν είχε πληροφορηθεί το θάνατό της. Στη συνέχεια οι δύο τους κάνουν μια ξεκάθαρη κουβέντα για τη σχέση τους και το μωρό, που εκείνη κουβαλούσε για ένα διάστημα στα σπλάχνα της. Αυτό που η Βασιλική δεν ξέρει είναι ότι ο Παύλος έχει συμπληρώσει για εκείνη αίτηση για σπουδές στη νομική σχολή της Ιταλίας. Έτσι, όταν της τηλεφωνούν για να της ανακοινώσουν πως η αίτησή της έχει γίνει δεκτή, σοκάρεται ευχάριστα. Ευχαριστεί τον Παύλο από τα βάθη της και το τελευταίο τους φιλί επισφραγίζει το πόσο πολύ αγάπησε ο ένας τον άλλον. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV, για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.